Να συνδεθούμε με Φιλανδία, με το μακρινό, με το πανέμορφο Ροβανιέμι. Εκείνο ο Γιώργος ο Φραντζόγλου, ο γνωστός φίλος της εκπομπής. Γιώργο, το είχαμε ξαναπεί, θα ξαναβγούμε, ξαναβγήκαμε. Ναι. Καλησπέρα. Ο Άγιος Βασίλης που σου είχα ζητήσει. Σου είχα ζητήσει τον Άγιο Βασίλη, πού βρίσκεται? Ο Άγιος Βασίλης, επειδή έχει πολύ φόρτο εργασίας τώρα αυτές τις μέρες, πρέπει να ετοιμάσει εκατομμύρια δώρα. Δεν είμαι εδώ αυτή τη στιγμή, λείπει. Ναι. Ευελπιστούμε να έρθει τις επόμενες μέρες. Βέβαια είναι ταξιδιωτικά το εδώ, δουλεύουν πυροτοδός. Δουλεύουν. Ναι, κατά τη διάρκεια της μέρας ο Άγιος Βασίλης βρίσκεται εδώ στο γραφείο του. Βρίσκεται για λίγες ώρες ώστε να χαιρετήσει τους επισκέπτες και τα παιδιά. Και μετά αποσύρεται πάλι στα δωμάτια του εργοστασίου για να ετοιμάσει τα δώρα. Έλα να σου πω τώρα, Γιώργο, ναι. Εκεί δεν βλέπω πολύ κόσμο. Είναι το σπίτι του Άγιου Βασίλη. Για βάλε μας λίγο στο κλίμα. Τι είναι εκεί η εγκατάσταση? Εδώ πίσω, ό,τι βλέπετε, είναι το γραφείο του Άγιου Βασίλη. Βρισκόμαστε στο κέντρο, κατά κάποιο τρόπο, του χωριού του Άγιου Βασίλη εδώ στο Ροβανιέμι. Ναι. Οι κολόνες αυτές οι κόκκινες που βλέπετε είναι, σηματοδοτούν την είσοδο στον αρκτικό κύκλο, και πίσω η πλατεία είναι η κεντρική πλατεία των Χριστουγέννων κατά κάποιο τρόπο. Κόσμος δεν υπάρχει, αλλά ούτως ή άλλως αυτή την ώρα δεν θα υπήρχε, ακόμα και αν δεν υπήρχε η κατάσταση με τον κορονοϊό, γιατί το γραφείο συνήθως είναι ανοιχτό μέχρι τις 6 ώρα. Τα αιτήματα φέτος και τα γράμματα που έχει λάβει είναι λιγότερα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια ή περισσότερα? Όχι. Τα γράμματα είναι στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί το ταχυδρομείο του Άγιου Βασίλη είναι ανοιχτό. Ναι. Παραμένει ανοιχτό. Είναι το επίσημο ταχυδρομείο. Είναι αυτό το κτίριο πίσω μου. Μπορώ να σας δείξω. Βλέπετε εκεί το φωτισμένο κτίριο. Καλά, Γιώργο, η δημοσιογραφική κάλυψη, ούτε συνεργείο της Κρήτη TV να είχαμε στείλει εκεί στη Φιλανδία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε βγει αρκετά. Έλα να σου πω, σωστά, εκεί ήταν αξιωτικό σου βοηθά. Και εδώ από το Ροβανιέμι είναι και γιορτινές μέρες, οπότε σιγά σιγά εξοικειωνόμαστε και ξέρουμε πάνω κάτω τι πρέπει να κάνουμε και βέβαια τι πρέπει να δείξουμε. Βέβαια. Να σας πω ότι το ταχυδρομείο από το 85 που ξεκίνησε να υπάρχει, του Άγιου Βασίλη εδώ και η περιοχή, έχει δεχτεί πάνω από 20 εκατομμύρια γράμματα από 200 χώρες. Να μας πεις λίγο πώς επισκέπτονται οι οικογένειες και τα παιδιά τον Άγιο Βασίλη τώρα, ναι, στην εποχή του κορονοϊού? Ναι, η κίνηση είναι μειωμένη, σαφώς είναι μειωμένη, γιατί δεν υπάρχουν τουρίστες, δεν υπάρχουν πτήσεις από το εξωτερικό. Ωστόσο, οι λίγοι που έρχονται οδικώς από τις γειτονικές χώρες, γιατί τα σύνορα είναι ανοιχτά ως προς την Εστονία, την Σουηδία και την Νορβηγία και τη Ρωσία, οι λίγοι που έρχονται οδικώς, αλλά και οι ντόπιοι Φιλανδοί, μπορούν να το επισκέπτονται. Πάνε κανονικά στην πτέρυγα και περπατάνε το διάδρομο αυτών των Χριστουγέννων που υπάρχει μέσα στο κτίριο. Γιώργο, ξέρεις τι προτείνω? Προτείνω λίγο, μας τα λες πολύ όμορφα, επαγγελματικά. Προτείνω να προχωρήσεις λίγο, να μπούμε λίγο προς τα μέσα. Θα πάμε προς την είσοδο του χωριού. Και πού ξέρεις, μπορεί να δούμε κανένα συγγενή του Άι Βασίλη εκεί κοντά να μας πιάσει την κουβέντα. Και όσο αφορά την. Κρατούν φυσικά κάποιες αποστάσεις μέσα, γιατί είναι μικρός ο χώρος, ο διάδρομος. Το μόνο που έχει αλλάξει ως προς την επίσκεψη με τον Άγιο Βασίλη είναι ότι πλέον τα παιδιά και ο κόσμος δεν κάθεται στα γόνατα του Άγιου Βασίλη, δεν τους παίρνει αγκαλιά. Υπάρχει ένα μεταξύ της πολυθρόνας που κάθονται οι επισκέπτες και της πολυθρόνας του Άγιου Βασίλη, υπάρχει ένα plexiglass. Μάλιστα. Αυτό είναι το μόνο που έχει αλλάξει ως προς την επαφή του κόσμου με τον Άγιο Βασίλη. Κατά τα άλλα, αυτό που έχει αλλάξει κυρίως είναι η κίνηση εδώ, που είναι πολύ μειωμένη λόγω του ότι δεν υπάρχουν τουρίστες. Τώρα βρισκόμαστε ακριβώς στην είσοδο του χωριού. Σε διάφορα δημοσιεύματα τις προηγούμενες ημέρες. Πού πλησιάζουμε τώρα, πού πλησιάζουμε, κάτι βλέπουμε, συγγνώμη Γιώτα. Ναι, είναι η είσοδος του γραφείου. Βλέπετε την ταμπέλα που λέει Σάντα Ισχία. Βέβαια. Αν και δεν είναι εδώ τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι στολισμένο. Εδώ γίνεται και η έναξη των Χριστουγέννων. Συνήθως γίνεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου. Έχει φώτα μέσα βέβαια, Γιώργο. Πιθανότατα να είναι κάποιος εκεί μέσα.
Όχι, όχι, τα φώτα είναι αντανάκλαση των φώτων που υπάρχουν στην πλατεία. Α, μάλιστα. Είναι όλα κλειστά. Αυτή την ώρα είναι ούτως ή άλλως κλειστό το γραφείο ακόμα και όταν έχουμε νορμάλες συνθήκες με τουρισμό. 6 ώρα κλείνουν γενικά εδώ στη Φιλανδία και τα εστιατόρια και οι καφετέριες. Μετά τις 7-8 η ώρα δεν υπάρχει τόση ζωή. Δεν υπάρχει τόση ζωή. Είναι διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε. Η θερμοκρασία, Γιώργο, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους -2. Εμείς βλέπουμε από πάνω, επειδή σε βλέπουμε και από άλλη κάμερα εμείς, εδώ η παραγωγή της Κρήτη TV έχει ξεπεράσει κάθε επίπεδο. Πήγαινε κάτω από το θερμόμετρο, Γιώργο, από το θερμόμετρο. Με βλέπετε και από την κάμερα του το live. Ακριβώς. Το θερμόμετρο τουλάχιστον όταν κάναμε τη σύνδεση έγραφε -2. Μείον 2. Όταν έγραφε -1, να δω τι γράφει τώρα, είναι μεταξύ -1 και -2. Μείον 2, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, Γιώργο, θέλω να στείλεις ένα πολύ ζεστό μήνυμα από τη Φιλανδία αυτή τη στιγμή, έξω από το σπίτι του Άι Βασίλη, σε όλους τους κριτικούς μέσα από την Κρήτη TV που σε παρακολουθούν. Ένα ζεστό μήνυμα. Αυτό που θέλω καταρχήν να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές. Ναι. Αν μπορώ να στείλω ένα μήνυμα είναι όσο μπορούμε να έχουμε θετική σκέψη και να μην σταματάμε να κάνουμε όνειρα για το αύριο. Γιώργο. Γιατί αυτό είναι που πρέπει να μας κρατάει σε εγρήγορση. Να μην σταματάμε να ελπίζουμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω λίγο να κλείσει τώρα η εκπομπή με εικόνα που θα μας δώσεις και με ένα τραγούδι εδώ ηχολήπτης έχει αποφασίσει ποιο θα είναι και να σου πούμε ένα ζεστό καλό βράδυ από Κρήτη. Δώσε μας εικόνα εσύ, όποια εικόνα θέλεις, ό,τι εικόνα θέλεις. Να είστε καλά, θα εγκινήσει. Κάνουμε ένα γύρο εδώ, βέβαια, θα εγκινήσει. Δείξουμε όλο το χωριό, οπότε σιγά σιγά να σε ευχαριστήσω θα πολύ. Καληνυχτήσω κι εγώ. Βέβαια, καλό βράδυ.